Καλημέρα κύριε Κουγιά. Καλημέρα κύριε Βενιέ, καλημέρα. Τι περιμένουμε σήμερα? Τι είναι αυτός? Καλημέρα κύριε Κουγιά. Καλημέρα κύριε Βενιέ, καλημέρα. Τι περιμένουμε σήμερα? Τι είναι αυτός? Την αθώση. Την αθώση. Όχι μια επιγέστερη λέτε εσείς ποινή, αλλά την αθώση. Όχι, θα είναι ατυχή στιγμή για τη δικαιοσύνη. Αν έχουμε μια οποιαδήποτε απόφαση, έλεγχος αθώος. Τα στοιχεία που ανεδείξαν κατά τη διάρκεια. Μιλάτε για τον δικό σας πελάτη και για τους δύο. Και για τον κύριο Παγιωρόπουλο. Και για τον Παγιωρόπουλο. Ναι. Περιμένετε την αθώωση. Έχουμε κάτι ανάλογο στο παρελθόν? Πολύ δηλαδή πολύ. Από ισόβια να πάμε σε αθώωση μέσα κατ' σε. Κατ' επανάληψη. Πριν μια εβδομάδα στην Πάτρα. Και όχι τέτοια ποιότητα δικαστήριο, βέβαια. Όχι, μιλώ για αυτή τη ποιότητα δικαστήριο. Δεν μιλώ τώρα για μικρότερες καταστάσεις. Όχι για μικρότερες, γιατί για να είναι ισόβια δεν είναι μικρή, αλλά μιλώ να έχουν και λίγο πολιτικό περίβλημα αυτές οι ιστορίες. Εντάξει, δεν υπήρχε πολιτικό περίβλημα προηγούμενο πράγμα. Ιστόβια κάθεξη. Η προηγούμενη φορά που αφορούσε υπεξαίρεση ήταν η γνωστή δίκη Παπανδρέου, η μεγάλη δίκη. Ιστόβια καθήκη δεν έχουν επιβληθεί ποτέ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κατ' επανάληψη τα ελληνικά δικαστήρια, στο δεύτερο βαθμό, έχουν ανατρέψει ισόβια καθήκη. Τι είναι αυτό που θα πιστεύετε ότι θα οδηγήσει ακόμη και σε αθώωση τον Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια? Ως στοιχείο, δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει ανατρέψει ενδεχομένως? Η έλλειψη και της παραμικρής αποδεικτικής εικόνα, έστω και ως ενστίκτου, που να αφορά την καταδίκτη του Παγιωγόπουλου και του Λεμουσιά. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, δεν υπήρξε κανένα στοιχείο κατά διάρκεια της δίκης, από το οποίο να προκύψει πρώτα ότι βρέθηκαν χρήματα στο ένα λογαριασμό του. Το δεύτερο είναι ότι είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτή την υπεξαίρεση που από χρόνια είχε ξεκινήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και να θεωρείται ότι το πρώτο δικαστήριο βασίστηκε σε ένα βασικό σκεπτικό που έλεγε ότι η όλη υπεξαίρεση του Δήμου Θεσσαλονίκης άρχισε από την πρώτη στιγμή που μπήκε ο Παγιωργόπουλος με το Λεμούσια στο Δήμο, μετά από λίγους μήνες, το Μάρτιο του 1999. Από εκεί και ύστερα με αυτό το σκεπτικό πορεύτηκε το πρώτο δικαστήριο. Στο δεύτερο δικαστήριο ανεδείχθηκε ότι πολλά χρόνια πριν καν διανοηθεί ο Παγιωργόπουλος να είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Σαξιώνης, και πιθανότατα κάποιοι συνεργάτες του, είτε εντός του Δήμου είτε εκτός του Δήμου, είχαν αρχίσει μια επεξαίρεση με τεράστια ποσά εις βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό ανεδείχθηκε στο δεύτερο δικαστήριο. Οπότε κατέρευσε η βασική σκέψη του πρώτου δικαστήριου. Γιατί η αρχική κατηγορία που ξεκίνησε ο Παγιωργόπουλος και Λεμούσιας σε αυτή την υπόθεση ήταν η παράβαση καθήκοντα. Στην πορεία κάποιον άνοιξε η όρεξη και άρχισαν να αλλάζουν τις καταθέσεις τους και άρχισε να αλλάζει και η έρευνα και παραπλάνησαν αρχικά την επιθεωρήτρια, η οποία δυστυχώς ήταν μερικώς ανεπαρκής, όχι γιατί η κυρία δεν είχε την καλή πρόθεση να κάνει κάτι δουλειά, την άφησα μόνη της ένα τεράστιο έργο. Να σας πω ότι έχουν περάσει από τότε χρόνια και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει συμμετοχή σε αυτήν την εξαίρεση υπαλλήλων των εφοριών, των τραπεζών. Βάλτε λίγο μια ανατελεία. Να σας πω το εξής, γιατί στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, συζητάμε διάφορα πράγματα. Αν και φοβάμαι ότι δεν θα απαντήσετε για ευνόητους λόγους επαγγελματικής διοντολογίας, θέλω να ρωτήσουμε το εξής. Αυτή η αλλαγή της πρότασης του εισαγγελέα, η οποία συνέβη από έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν στο δευτεροβάθμιο, ρωτάμε το εξής μεταξύ μας. Για ποιο λόγο δεν προσκομίστηκαν τα έγγραφα τα συγκεκριμένα στο πρώτο δικαστήριο? Γιατί δεν έγινε έρευνα. Δεν έγινε σοβαρή έρευνα. Από την πλευρά της εκπροσώπησης της νομικής του πρώην δημάρχου. Δεν θέλω να δικήσω κανένα, γιατί η εκπροσώπηση είναι ίδια, έτσι. Υπάρχει μια διαφορά. Εκείνος που θα έπρεπε πρώτα απ' όλους να έχει κάνει την έρευνα, ναι, είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη, η υπεράσπιση του πρώην δημάρχου δεν έπρεπε να δείξει ότι... Δεν θα κάνω κριτική. Δεν θα κάνω κριτική. Εγώ ήξερα ότι δεν θα κάνετε. Απλά γιατί το συζητάμε στην πόλη, να ξέρετε, γι' αυτό σας λέω. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ένα σκούγια φέρει την άνοιξη. Ναι, είναι αλήθεια ότι το δικηγορικό μας γραφείο έκανε μια πολύ σοβαρή έρευνα όσον αφορά τα χαρτιά τα οποία προσκόμισε στους αξιώνες. Γιατί με άλλο δικηγόρο είχε πάει ο κ. Παπαγεωργόπουλος στην πρώτη δίκη. Με τον ίδιο. Α, με τον ίδιο ήταν. Τον κύριο Τσάκο και την κυρία Τσάκου. Ο Δημήτρη είχε τον Τσάκο και την Αλέκα. Και, είχε, ναι, και την κυρία Μαύρου είχε, ναι, 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 και ο κύριος Λεμούσιας. Η αλλαγή, ναι, έγινε στον κύριο Λεμούσια. Το κύριο Λεμούσια. Εμείς, αλλά εγώ υπερασπίζομαι τον κύριο Λεμούσια, ναι, μαζί με τον κύριο Καπιτάνο. Το ερώτημα, αγαπητέ μου κύριε Κούγια, επειδή ξέρω τώρα ότι το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί στο τι θα αποφανθήσει μετά το δικαστήριο. Το δικό μου ερώτημα είναι αφελές ενδεχομένως ως διατύπωση, αλλά πραγματικά είναι και αυθόρμητο.
Δηλαδή, σε μια τέτοια σημασία υπόθεση δικαστική, έκαναν τόσο μεγάλο λάθος στην πρώτη φάση. Η δικαιοσύνη είναι ανθρώπινη. Είναι... Από πολλούς ανθρώπους αποτελείται όμως. Εδώ μιλάμε για ένα στελεχειακό δυναμικό, πήρε μέρος σε εκείνη την υπόθεση. Το οποίο δεν είναι έτσι ακριβώς. Σας λέω ότι υπάρχει μια πλάνη. Αν είχατε παρακολουθήσει τη δίκη, θα είχατε εκπλαγεί με την προχειρότητα. Κύριε Κούγια, ακούγεται πολύ εύκολο αυτό που λέτε. Η δικαιοσύνη είναι ανθρώπινη. Θα σας πω ότι νομίζω ότι και η ζωή όμως του καθενός είναι μοναδική. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Με μια διαφορά όμως. Ότι από σένα εξαρτάται το πώς θα πρασπιστεί τον εαυτό σου, πόσο πολύ θα αξιολογήσει τη σοβαρότητα μια υποθέσεω. Ο κύριο Βαγιόπουλο και ο κύριο Λεμούσια έχουν την αίτηση ότι. Όντας αυτοί, αξιολόγησαν την υπόθεση αυτή πολύ ελαφρά, δεν εντρίφησαν στην υπόθεση που έπρεπε από την αρχή, δεν αντιλήφθησαν τους κινδύνους που έχει αυτή η υπόθεση, όταν πραγματικά έχει αφηθεί μια έρευνα σε μια κυρία εφοριακό, μόνο, η οποία έχουν περάσει περίπου 6 χρόνια τώρα, έτσι, από το 2008 άρχισε η έρευνα αυτή, και ακόμη δεν έχει καταλήξει η έρευνα αυτή στο πόσα χρήματα έχουν υπεξαιρεθεί. Το ίδιο ένας πολύ σοβαρός δήμος όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όταν ρώτησα τον κύριο Μπουτάρη. Πώς είναι τα χρήματα που ξέρετε, μου λέει δεν ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε τουλάχιστον τι μέθοδο δώσε. Και μου είπα δεν ξέρω. Τότε τι ουρλιάζετε και φωνάζετε ότι εδώ υπήρχε συμμορία εγκληματική. Μία ακόμη ερώτηση, κύριε Κούγια, η οποία επειδή ακριβώς και έχει και πολιτικό χρώμα. Μήπως αυτοί οι οποίοι ήταν εναντίον του Δημάρχου, επειδή ο στόχος επετεύχθη, τον έβαλαν στη φυλακή συμβολικά, σημειολογικά, όπως θέλετε, έχει επικοινωνηθεί ένα μήνυμα. Μήπως τώρα κάναν και λίγο αυτοί πίσω και πιο χαλαρείς μαρτυρίες. Πολύ σκληρή. Για να πούνε, άστο τώρα, αφού κάναμε τη δουλειά μας, ας το αφήσουμε να βγει τον άνθρωπο. Κάτι ακόμα, σας είπα. Ήταν πολύ σκληρή στο προσπίσω. Όλοι οι πολιτικοί αναγόντες. Υπήρχε μια πολύ σκληρή παρουσία πολιτικής αγωγής από συναδέλφους που προέρχονται και από. Δεν μιλώ για τους δικηγόρους. Δεν μιλώ. Μιλώ για τα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ θυμίζω ότι ο Χασδάη Καπών πριν από περίπου ένα χρόνο είχε κάνει μία δήλωση τότε, η οποία έχει κάνει άνω κάτω και την παράταξή του. Γι' αυτό λέω μήπως τελικά κάνανε ό,τι κάνανε, επετέφθη ο στόχος και μετά χαλάρωσαν τις καταθέσεις των. Ο κ. Καπών είναι ένας άνθρωπος με προσωπική αξιοπρέπεια. Συμφωνούμε. Γιατί ξέρετε, είναι η διαφορά. Συμφωνούμε. Ο κ. Καπών δεν είναι πολιτικός. Είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος στην επιχειρηματική του διαδρομή και στην κοινωνική του διαδρομή στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταβολές από ταλαιπωρημένους ανθρώπους από συστήματα λόγω της καταβολής του. Ναι, και αντιλαμβάνεται τι είναι να είσαι στη φυλακή και να μην πρέπει να είσαι στη φυλακή. Με διαφορά διαφορετική προσωπικότητα από άλλους οι οποίοι έχουν επενδύσει όλο την ύπαρξη μόνο σε μια πολιτική ζαριά. Μάλιστα. Ωραία. Το κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Τι ώρα κύριο, περιμένουμε την απόφαση που είπαμε από την εμπειρία του. Πόση ώρα θα πάρει αυτή η διαδικασία, κύριε Κούγια? Αρκετές ώρες. Αρκετές ώρες. Και να πούμε, κύριε Κούγια, ότι εσείς ελπίζετε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η απόφαση θα είναι αφωτική, είπατε έτσι. Θα σας πω ευθέως ότι θα στενοχωρηθώ διαφορετικά. Έχω στενοχωρηθεί πολύ τελευταία για κάποιες εντυπωσιακές προσωρινές κρατήσεις που γίνονται για πολιτικούς λόγους. Και δεν μιλάω μόνο για την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, τα εξοπλιστικά. Υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες επιχειρηματίες που κλείνουν τις φυλακές έτσι για λόγους εντυπωσιασμού και μετά από λίγο καιρό αποφυλακίζονται. Αυτό με ενοχλεί. Δεν θα ήθελα ποτέ να γίνει η δικαιοσύνη όπως είναι η πολιτική. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε με έκφραση. Με στενοχωρεί όταν η δικαιοσύνη εκφράζεται με πολιτικό λόγο, όπως και με στενοχωρεί όταν η πολιτική μας αντί να αρθώσουν πολιτικό λόγο. Εκφράζοντας έναν δικηγόρο και δικαστές. Μάλιστα. Εγώ το μόνο που σου λέω, που λέω να μιλήσουμε και στο πολιτικό, γιατί δημόσιο διάλογος, κύριε Κούγια, το απόγευμα, αν τελειώσει η υπόθεση, επιτέλους δίπλα είναι το δικαστήριο, στον φόκου. Σας περιμένω. Αρκεί να προλάβω. Ωραία. Έχω διακόψει μια δίκη αυτή τη φράουλα στην Πάτρα, δεν ξέρετε τη δίκη. Ναι, θα τη δούμε γίνει από εβδομάδα, από αύριο. Εκεί να δείτε πλάνη. Τα λέμε. Να είστε καλά, κύριε Κούγια.